Τα blockout δούλεψαν σωστά. Backdoor για τον Κουσμίνσκας και 3-3. Όμορφη φάση. Δημιουργία του Φλιώνη. Τελείωμα του Λιθουανού. Ισοφάριση για την ΑΕΚ. Τα την αλλαγή που έγινε στην άμυνα. Επάση στον Κουσμίνσκας και αυτός αστοχή. Αλλά ο Καπεγγέλε παρών μειώνει σε 5-7. Ο Λιθουανός έχασε ένα εύκολο lay-up. Ο ΠΑΟΚ όμως έχει προλάβει να επιστρέψει. Καπεγγέλε από την εσωτερική καρφώνει. 7-7 θεαματικά τελειώνει αυτή την επίθεση ο εμφυότου Καπεγγέλε με την ασίστ του Ράντι. Να δούμε τι θα αποφασίσει να κάνει. Προτιμά τον Τίλμαν που έχει κοντύτερο αντίπαλο. Σωστά εκτελεί ο Τίλμαν και νικά το Φρίντριξον για το 12-15. Τίλμαν χάνει τη δεύτερη βολή. Ο Κουζέλογλου μαζεύει. Κουζέλογλου πόσταρε και νίκησε τον Άλτον για να μειώσει έτσι σε 15-17. Καράμπελας και πάλι ο Χολ σε μια ζώνη του ΠΑΟΚ στην άμυνα. Μακρέι για 2, βρίσκει στόχο, μειώνει 17-25. Παίρνει προσπάθειες από εκεί. Τίλμαν θέλει να ανταποδώσει μπροστά στον Άλστον τον Νικά. 19-25. Ένα όμορφο χουκ από τον Τζάστιν Τίλμαν. Από πλευρά ΑΕΚ, ο Τίλμαν θα νικήσει τον κοντύτερο Σμιθ και θα μειώσει σε 21-27. Με τον Άλστον πλάγιο βήμα εκτέλεση για 2, αλλά δεν έχει σημασία. Ράτλ ξανακέρδισε, πάει προς το καλάθι, ένα φλόουτερ μέσα, 23-37. Για τρεις, όχι, πάσα του Ράντλ, από κοντά ο Καπεγγέλε, καλάθι και φάουλ, ευκαιρία για έμεσο τρίποντο, ο εμφυότου Καπεγγέλε πήρε την κατάλληλη πάσα, την ασίστ του Ράντλ και νικώντας τον Μαργαρίτη, τον Τζαϊρέλη μάλλον, ο Μαργαρίτης τον νίκησε σε πρώτο χρόνο στην προσποίηση. Η παρέμβαση από τον Κουζέλογλου για 3 από τον Τζέισον Ράντλ και 30-40 η διαφορά στους 10. Ένα πικ του Καπεγγέλε, το pick and roll με τον Καπεγγέλε να καρφώνει στη φάση του αγώνα, να παίρνει και φάουλ. Έβαλε τους αντιπάλους του μέσα στο καλάθι, μειώνει 34-45. Με πολύ δύναμη πάτησε γερά, πήρε το φάουλ από τον Σχίζα. Ξανά η φάση. Δεν είναι σταθερός ο Σχίζας και έχουμε μικρή διακοπή. Time out που έχει καλέσει ο Τακιανός στα 15,9 πριν εκτελέσει τη βολή ο Καπεγγέλ. Και για την ένωση ο Χολ. Για το Ράντλ αμέσως για 3 μέσα. Το καλάθι που μειώνει τη διαφορά είναι για 2. Για 3 ο Ράντλ μέσα. Η ΑΕΚ βρήκε στόχο από μακριά, μπορεί το προηγούμενο να ήταν δίποντο, αυτό είναι τρίποντο όμως. Και έτσι η ΑΕΚ πλησιάζει. Σμιθ κλέβει ο Ράντλ και πάει στο lay-up το παιχνίδι στο καλάθι. 45-47. Ο ΠΑΟΚ ήταν απρόσεκτος. Ράντλ με το Σμιθ, Καπεγγέλε. Προσποιήσεις, πλησιάζει, καλή άμυνα, αλλά τελειώνει ο Καπεγγέλε με ταμπλό. 47-47. Και time out που καλεί ο Φώτης Τακιανός. Το προβάδισμα που είχε ο ΠΑΟΚ μέχρι πριν από λίγο για 23 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα είναι παρελθόν. Ζήτησε ο Τσαϊρέλης με κοντύτερο αντίπαλο, πάει να βγει παγίδα. Τσαϊρέλης, η πάσα του δεν είναι καλή, κλέβει ο Καπεγγέλε, ευκαιρία για ευνηδιασμό. Η πάσα στον Ετσίπογλου και το πρώτο προβάδισμα στο παιχνίδι για την ΑΕΚ μετά από 24,5 λεπτά. 49-47. Από το τζαμπ. Ο Ράντλ όλο το δρόμο μέχρι το καλάθι. 51-47. Για τον Καπεγγέλε που έχει κοντύτερους αντιπάλους, τώρα κλείστηκε από τον Τζαϊρέλη, επιμένει και με ταμπλό γράφει το σύν 8, 55-47. Σας είπαμε ότι στον όγκο του και στο ύψος του, σε αυτό το σχήμα δεν έχει αντίπαλο, σε αυτό το σχήμα του ΠΑΟΚ. Σταμάτησε την τρίπλα ο Ράντλ, ζήτησε ο Καπεγγέλε για να τον βοηθήσει, πιέζει ο Άλστον, Καπεγγέλε βρήκε διάδρομο, προτιμά τη γωνία, Νετζίπογλου ελεύθερος για 3, μέσα 58-49. Η ΑΕΚ παίρνει το σύν 9. Ακόμα απέχει 7 πόντους Χολ με τον Μαργαρίτη. Κουσμίνσκας η προσποίηση μόνος του για 3 ο Λιθουανός μέσα. 61-51 και η διαφορά στους 10. Πρώτη φορά παίρνει διψήφια τιμή. Αλλά 6 δευτερόλεπτα. Καπεγγέλε για 3. Ήταν μόνος.
64-51 ξεσηκώνει το γήπεδο και αναγκάζει το Φώτη Τακιανό να πάρει time out με το συν 13 της ΑΕΚ. Πάλι Καράμπελας. Μετά το πικ του Χατζηδάκη, Κουσμίσκας για τρεις, άργησε ο Μαργαρίτης, ευστόχησε ο Λιθουανός. 67-54. Με Τζίπογλου πέρασε από τον Μαργαρίτη, νικά τον Άλστον που φοβήθηκε το φάουλ. 69-56. Ξανά τώρα όμως ο Καπαγγέλε πήρε, απέφυγε τον Άλστον, προσποιήσεις και κάρφωμα ουσιαστικά. 71-56. Μέγιστη διαφορά, 15 πόντι. Καράμπελας στις αλλαγές με τον Άλσον, πλησιάζει στο lay-up και το πετυχαίνει. 73-58, πιο γρήγορο στα πόδια. Στη διάθεση της ΑΕΚ. Ράντλ αμέσως όμως για τρεις μπροστά στο Χάρισον. Το rebound από το Σχίζα πρόλαβε αλλά δίνει λάθος το Καμπεγγέλε που καρφώνει ανενόχλητος. 75-62, πάλεψε ο Σχίζας και εδώ παραλίγο να γίνει το λάθος στην επαναφορά. Θα μπορούσαμε να σκοράρουμε και να πηγαίναμε το παιχνίδι στους 8 πόντους. Κουσμίσκας ωραία στο Καμπεγγέλε και φάουλ και καλάθι του φάουλ του Σμιθ. Το καλάθι του Καμπεγγέλε που επαναλαμβάνω στο δεύτερο ημίχρονο κάνει πάρτι. Έχει παίξει 23,5 λεπτά από αυτά τα 16-17 είναι στο επιβληθεί με αυτό το επιθετικό rebound και στον τομέα των σκουπιδιών με 39-38. Πλάγιο βήμα, εκτέλεση για τρεις, μέσα τώρα, όχι, για δύο από το Langston Hall. 82-68 και νέα διακοπή time out. Προτιμά την μπάσα, αλλά 5 δευτερόλεπτα. Ράντλ για τρεις, ήταν ανενόχλητος και τελειώνει το παιχνίδι στο τελευταίο λεπτό με το συν 17. Μια άλλη ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο και ένας άλλος ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ που έχασε τη συγκέντρωσή του από την αρχή του δεύτερου μέρους. Καπεγγέλε πάλι από τα 6.75, πάλι μέσα. Είναι το ρεσιτάλ του Δρυμύτερου, επιστρέψαντα από τραυματισμό. Καπεγγέλε έχει βάλει τις βάσεις για να γίνει MVP της αγωνιστικής. Φρίντριξον, 5 δευτερόλεπτα, Σμιθ, προσποιήσεις Φρίντριξον, Χάρισον μπερδεύτηκε, περνάει ο χρόνος, τέλειωσε, δεν υπάρχει, δεν μετράει και δεν πήκε και η μπάλα τελικά με τις περιπέτειες πάνω στη Στεφάνη. 90-70 το τελικό σκορ στο κλειστό γυμναστήριο των Άνω Λιωσίων. Πάμε πολύ γρήγορα σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.